Σήμερα βγήκε πριν από λίγο στο φως της δημοσιότητας άλλη μία καταγγελία. Ανατρέξτε στο TV Εξέσου, εγώ το είδα, αλλά και σε άλλα site. Μια 22χρονη φοιτήτρια στην Πατησίων την συνέλαβαν, της κάναν έλεγχο προληπτικά και τη ζητήσανε να βγάλει το παντελόνι της κατά μεσής της Πατησίων. Ποιος τελικά δίνει το δικαίωμα στην ελληνική αστυνομία να στοχοποιεί την νεολαία? Αυτός ο κατήφορος, ο ληστηρός, ο αυταρχικός είναι επικίνδυνος. Τι συμμαστέλλετε? Σταματήστε να στοχοποιείτε την ελληνική νεολαία. Δεν είναι δυνατόν να δίνετε τέτοια δικαιώματα στον οποιονδήποτε, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δυνατόν οι μαθητές να βγαίνουν και να τους τραβάτε από τα αυτή έξω από τους κινηματογράφους επειδή βλέπουν τον Τζόκερ. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνετε στα κέντρα διασκέδασης με προτεταμένα τα όπλα. Δεν είναι δυνατόν να ταπεινώνετε και να ξεφτελίζετε νέους ανθρώπους. Αυτός ο δρόμος πράγματι είναι ολισθηρός. Και σας καλώ να τον εγκαταλείψετε το συντομότερο δυνατό. Επειδή δημιουργούνται εντυπώσεις, και βέβαια δεν θα ήθελα να συνεχίσω από τα όσα είπε ο κύριος Σκυλακάκης, μιλάμε για μια κυβέρνηση την προηγούμενη που ποτέ δεν πέτυχε τους αναπτυξιακούς στόχους που η ίδια είχε θέσει στους προϋπολογισμούς της. Από εκεί και πέρα όμως γίνεται μια προσπάθεια δημιουργίας ενός κλίματος ότι στοχοποιείται η νεολαία. Τα όποια περιστατικά έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν ελέγχονται όλα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Τις νόμιμες προβλεπόμενες διαδικασίες. Το περιστατικό το οποίο ακούστηκε πριν λίγη ώρα στη Βουλή, δεν ξέρω αν ευσταθεί και πόσο ευσταθεί. Αλλά θα ήθελα να καλέσω τον ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να στοχοποιεί την ελληνική αστυνομία και να μην δημιουργεί, υιοθετώντας fake news ή ανυπόστατα γεγονότα, να μην δημιουργεί εντυπώσεις ότι υπάρχει κράτος αυστηρό και αυταρχικό. Το να σέβεσαι την νομιμότητα, να σέβεσαι ασφαλώς την νεολαία, αλλά να σέβεσαι και τους θεσμούς του κράτους, δεν είναι παρανομία, κύριοι. Είναι κανονικότητα. Αυτό να το καταλάβετε. Ορίστε. Άκουσα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, φαντάζομαι σαν κοινοβουλευτικό, δεν είναι ο κύριος Λιβανός. Και τι μας είπε μετά από τις καταγγελίες του κυρίου Σκουρλέτη? Ότι όλα εξετάζονται υπηρεσιακώς και να μην χτυπάμε την αστυνομία. Νομίζω ότι μετά από αυτή την παρέμβαση η νεολαία μας θα έχει μεγάλη ανακούφιση που ξέρει ότι πια είμαστε στη γη του Κάφκα, όπου όλα κάπου θα εξεταστούν, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει λευκή επιταγή στην αστυνομία ενάντια στη νεολαία μας.